Ένα εξαιρετικό σπίτι που σπάνια βλέπω. Ο εργολάβος δεν έχει λυπηθεί χρήματα. Βρίσκεται ψηλά στα μετέωρα, έχει πάρα πολύ ωραία άβρα, το σπίτι φυσάει, είναι όλο σπατουλαρισμένο. Ένα αέριο του λείπει που μπορεί πολύ εύκολα να μπει, έχει πολύ καλά θερμομονωτικά κουφώματα, σαλοκουζίνα σε δύο επίπεδα και δύο μεγάλα δωμάτια. Πάρα πολύ ωραία αυλή. Υπέροχη με φώτα. Μέχρι εδώ είμαστε εμείς. Ουσιαστικά τα μέτρα του φαίνονται του σπιτιού. Από εδώ έχει και μια τσούρα θάλασσα στο βάθος. Θα τη δείτε και στις φωτογραφίες. Το δεύτερο δωμάτιο, μεγάλο γήπεδο. Μεγάλο δωμάτιο, ένα πολύ ωραίο μπάνιο. Εδώ έχει χώρο και για το πλυντήριο. Τώρα έχει θερμοσύφωνο το σπίτι, θα φύγει το θερμοσύφωνο, φαντάζομαι, και εδώ έχει χώρο να τον εκμεταλλευτείς. Φαντάζομαι όποιος πάρει το σπίτι θα βάλει αέριο. Πανέμορφο, πραγματικά. Και όλη η μέρα μέσα στον ήλιο. Αν είχε ήλιο το σπίτι, ο ήλιος θα ήταν εδώ τώρα. Εδώ. Πολύ ωραία οικοδομή. Βαμμένη, έτσι όπως πρέπει. Βρίσκει να το κλείνεις. Κουκλίστικο. Κουκλίστικο πραγματικά. Καινούριο πίνακα, τα πάντα είναι όλα, είναι το 2005. Η οικοδομή δεν έχει νοικιαστεί, δεν έχει πουληθεί το σπίτι. Δεν έχει νοικιαστεί ποτέ. Έχει κουζίνα ευηγισμένη. Κεντρική κεραία και γραμμή τηλεφώνου. Κατεβαίνει σκαλοπάτια γιατί είναι επικλινές το έδαφος. Δεν είσαι όμως πουθενά υπόγειος. Πουθενά. Σε κανένα σημείο του σπιτιού δεν είσαι υπόγειος και κατεβαίνει και το ασανσέρ εδώ. Κανονικά. Εδώ έχει αποθήκες. Δεν είναι σε κανένα σημείο το σπίτι υπόγειο. Άμεσα διαθέσιμο, πεντακάθαρα χαρτιά. Οι ιδιοκτήτες είναι λογικοί άνθρωποι. Έχει θύρο τηλεόραση. Δουλεύει κανονικά, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν έλαψε. Πριν με είδανε που μπήκα. Ένα υπέροχο σπίτι. Πραγματικά. Ωραίο διάρρη.